ζεσταίνεται το προεκλογικό σκηνικό. Πάμε τώρα να ανοίξουμε αυτό το κύκλο συζήτησης πολιτικής πάντα με τον κύριο Μελά, με αφετηρία τα ζητήματα νομίζω του νησιού που θα προκαλέσουν δημόσια συζήτηση και θα επαναληφθούν πολλές φορές, με βεβαίως κίνητρο το ποιος είναι ο πιο ικανός και πιο άξιος να διαχειριστεί την τύχη του τόπου. Καλό απόγευμα κύριε Μελά, τι κάνατε, πώς είστε? Κύριε Κουνιά, και καλά, καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές. Σας είμαι εδώ τώρα με κάποιους από τους επιτελείς του συνδυασμού και είχαμε μια σύσκεψη. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, εγώ τώρα θα μιλήσω στο ραδιόφωνο, οπότε έχω απομακρυνθεί. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Εσείς, θυμίστε μου λίγο, έχετε δεν έχετε ακόμα ονομασία του συνδυασμού, δεν έχετε προβεί σε ονομασία? Όχι, όχι, όχι. Εμείς είπαμε αργά-αργά. Τι να κάνουμε. Τι αργά-αργά, κύριε Μελά, είναι Μάρτης, 6 Μαρτίου. Δεν πειράζει. Και ο Λαγός με τη Χελώνα πηγαίνανε σε μια κούρσα και τελικά αυτός που πήγαινε βραδιπορών κέρδισε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε πάντα την επικαιρότητα, ακούτε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε μπει βεβαίως σε προεκλογικούς ρυθμούς και θα ήθελα λίγο η συζήτησή μας να επικεντρωθεί στα ζητήματα τα οποία και θέτει ο Δήμαρχος Λευκάδας, αλλά και από την άλλη και όσοι έχουν διατελέσει αυτοδιοικητικοί ή δήμαρχοι, και εσείς έχετε μία πορεία, η αλήθεια είναι, καθώς νομίζω ότι είστε από τους πρώτους που βασιστήκατε σε έναν σχεδιασμό αντιμετώπισης των σκουπιδιών στη Λευκάδα. Όμως πριν πάμε σε αυτό, πριν ζητήσω την άποψή σας, θέλω λίγο να μου πείτε αν έχει έρισμα αυτό που είπε χθες ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, ότι για μας δεν τίθεται θέμα ικανός ή μη ικανός. Όλοι είναι ικανοί να διαχειριστούν μια κατάσταση που επιβάλλεται. Από την άλλη, το ζήτημα είναι ποιος έχει διάθεση ρήξης. Πώς τη βλέπετε, πώς την ακούτε αυτή την άποψη? Αυτή είναι μια άποψη την οποία την εκφράζει όχι μονάχα η Λαϊκή Ενότητα και ο ευρύτερος χώρος εκεί που ανήκει η Λαϊκή Ενότητα. Δεν νομίζω, εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορεί να τα ισοπεδώνουμε έτσι όπως ισοπεδώνουμε. Δηλαδή, όποιος και να έρθει θα δώσει κλίση. Δεν είναι, ούτε το κράτος θα μας δώσει κλίση, ούτε θα γίνει με καμιά έτσι, μαγική παρέμβαση η λύση. Ναι. Όλα χρειάζονται μια συγκεκριμένη πορεία, μια συγκεκριμένη ακολουθία ενεργειών. Δεν είναι αυτό. Εντάξει, βολεύει τη Λαϊκή Ενότητα να το λέει αυτό το πράγμα. Βάζει όλους σε ένα τσουβάλι. Δηλαδή, όποιος και να βγει αύριο το πρωί θα ακολουθήσει την πεπατημένη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα δεν θα είχαν ενεργεί τα πρόβλημα του κ. Κουνιακή. Δεν είναι έτσι. Εγώ να σας πω για τα απορρίμματα. Επειδή μου το είπατε, η πρώτη σοβαρή προσπάθεια που ξεκίνησε να γίνει για να λυθούν, επειδή βλέπω πως υπάρχει μια αντιπαράθεση είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο είτε στην αρθρογραφία της κυρίας Ρεκατσίνα, ξεκίνησε από το Παναγιώτη το Σκληρό το 2002, ο οποίος αφού συνεννοήθηκε με την περιφέρεια προχώρησε στη σύσταση του Συνδέσμου Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος, όπως λεγόταν τότε. Σήμερα θέλετε να τον πούμε φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όπως θέλετε να το πούμε, να καταλαβαίνει ο κόσμος, να μην χρησιμοποιούμε αρχικά και γρίφους. Βέβαια, μετά έχασε τις εκλογές ο κύριος Σκληρός και ακολούθησε η λειτουργία του Συνδέσμου. Από μένα είναι λόγω του ότι ήμουν και πρόεδρος στην ΤΕΡΚ, επειδή δεν είχαμε που να φιλοξενηθούμε, δεν είχε έσοδα ο σύνδεσμος και τα υπόλοιπα. Ναι. Είχε την τύχη ο σύνδεσμος τότε να χρηματοδοτηθεί μέσα από το ΦΥΣΕΑ και να πάρει αρκετά λεπτά, τα οποία τα χρησιμοποίησε για μελέτες, βασικά για να αναπλάσει τις παλιές χωματερές και για να δημιουργήσει και τις υποδομές εκεί που μπορούσαμε, τις σταθμούς μεταφόρησης και τα υπόλοιπα. Ναι. Ακολούθησε ο κ. Καρύδης μετά το 2006, όταν έφυγα εγώ, ότι να γίνει έγινε, είναι καταγεγραμμένα, υπάρχουν αποφάσεις και φαίνεται. Ακολούθησε λοιπόν ο κ. Καρύδης μετά, ας πούμε, με το που ήταν στο ψωλί του κ. Φέτση. Εκεί λοιπόν, επειδή υπαναχώρησε η απέναντι πλευρά, ο Δήμος της Ζαβέρδας, να το πω έτσι, ήταν μαζί με τη Βόνιτσα, να μην λέω τώρα πώς ήταν, ήταν και Κροπίες και Αλυζίες και τα ξέρω, ο κόσμος λέει Ζαβέρδα. Που υπήρχε απόφαση και υπογραμμένη αποφεύγηκε, συμβάλλει σε αυτή την επιτυχία ο Μακαρίτης ο αχήμαστος, ο Δήμαρχος τότε, και βοήθησε πάρα πολύ και ο Παναγιώτης ο Καμαντάς, ο οποίος ήταν Γενικός Γραμματέας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα και ο τότε Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ο κύριος Βόζλου, είχε βοηθήσει και επέτρεψε την κατάτμιση κάποιων πιστώσεων, ώστε να μπορούν να γίνουν αναθέσεις μελετών, να μην προκληθούν δηλαδή διαγωνισμοί, θα ήταν και χρονοβόροι. Μετά λοιπόν, επειδή δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτός ο σχεδιασμός, άλλαξε ο Περιφερειάρχης και πήγε ο Σπυρίδωνος ο Σπύρου, που ήταν παλιά Δήμαρχος Πόρου, για πολιτικές σκοπιμότητες, τέλος πάντων για να κερδιθεί η εκλογή στο Δήμο της Ζαβέρδας, από το λέω Ζαβέρδα τώρα πάλι εξακολουθώ, γι' αυτό τον καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω. Ναι, ναι. Για να κερδιθεί ο Δήμος από τη Νέα Δημοκρατία, σπάσανε το σχεδιασμό να μην έρθουν τα σπίτια της Λευκάδας εδώ πέρα να βρει λύση. Εκεί λοιπόν ο μελετητής, ο κύριος Τσιλιάνης, ο οποίος
Είχε κάνει πάρα πολλές μελέτες στη Λευκάδα και είχαν σχέση με τα περιβαλλοντικά και είχε και μια ιδιαίτερη γνώση. Ναι. Και μπορώ να πω ότι είχε μια ιδιαίτερη αγάπη από τη Λευκάδα και ξεκολουθεί να την έχει ο άνθρωπος. Εκεί πρότεινε στον κύριο Φέτσι για να γίνει η ΜΟΠΑΚ. Εκεί λοιπόν είναι αυτό το έργο από τότε που έχει ξεκινήσει. Μετά οι πρώτες εικόνες που θα πάει γίνανε οι χωροθετήσεις, γίνανε οι αναπλάσεις, συνεχιστήκαν μάλλον οι αναπλάσεις των χωματερών, των ενεργών, όλα αυτά τέλος πάντων. Ξαναξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Εκεί ήταν όμως η πρώτη εικόνα για να γίνει η ΜΟΠΑΚ. Αυτά εκεί πέρα. Μετά λοιπόν εξακολούθησε όλη αυτή η ιστορία. Έφυγε ο κύριος Φέτσης, ήρθε ο κύριος Αραβανής. Συνέχισε και αυτό στη διαδικασία προς αυτές τις κατευθύνσεις. Όμως ο Σύνδεσμος Καθαριότητας δεν είχε ούτε λεφτά, ούτε και ο Δήμος Λευκάδας μετά που ήταν ενοποιημένος μπορούσε να βάλει όλα αυτά τα λεφτά. Ενεγράφει μια πίστοση ως ένα έργο το οποίο δεν είναι πλήρως όλες τις πλευρές, δεν ήταν δηλαδή ολοκληρωμένο, τα τεχνικά δελτία μπορεί να είχαν υποβληθεί, οι μελέτες όλες δεν είχαν ολοκληρωθεί. Και γι' αυτό φτάσαμε τώρα στο έργο Γέφυρα που είμαστε σήμερα τις μέρες του κυρίου Δρακονταϊδή, ο οποίος βέβαια κακώς λέει ότι 40 χρόνια ποιος το ακούμπησε και 40 χρόνια ποιος... Θέλω λίγο να πάμε σε αυτό, γιατί έχει κάνει παρέμβαση τόσο στον Πρίσμα 91,6 όσο και με αρθογραφία πρόσφατη η κυρία Ρεκατσίνα. Η πρώην. Ναι, η κυρία Ρεκατσίνα δεν λέει όλη την αλήθεια. Ναι. Πιθανό να μην την ξέρει την αλήθεια. Ωραία. Η κυρία Ρεκατσίνα, ή μην θέλει να την πει γιατί είναι υποψήφια σήμερα η κυρία Ρεκατσίνα. Εγώ δεν έχω τίποτα με την κυρία Ρεκατσίνα. Μπορεί να είναι σε άλλο συνδυασμό απέναντι, αλλά τουλάχιστον όσο καιρό βγαίνω στο ραδιόφωνο και στις δικές σας εκπομπές και όσες φορές με έχουν ρωτήσει, εξακολουθώ να λέω πάντα την αλήθεια και εξακολουθώ να λέω αυτά τα πράγματα. Καταρχήν η κυρία Ρεκατσίνα δεν ήταν στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση μέχρι και το 2006. Είχε κατέβει το 2002 με το ψηφοδέλτιο του κ. Ζόγκου στο ΠΑΣΟΚ και είχε εκλεγεί, έγινε ένσταση και την έδρα την κέρδισε ο τότε εκπρόσωπος του συνασπισμού, ο Στάθης ο Βλάχος. Μετά λοιπόν κατέβηκε για δήμαρχος όταν ο Βασίλης ο Κατουμπόδης, ο πρόεδρος της Καρδιάς, αποχώρησε, βγήκε δήμαρχος στην Καρδιά. Και το 2006 με το 2010. Το 2010 έλεγε πως θα κατέβει για δήμαρχος της πόλης. Δεν έφτιαξε ψηφοδέλτιο, τέλος πάντων, και είχε αποσυρθεί. Και επανήλθε μετά με τα σκουπίδια, με τα αδέσποτα. Έχει κάνει πολιτικές παρεμβάσεις στη συνέχεια, κάνει αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις. Ευχάριστες είναι οι περισσότερες, ωφέλιμες είναι, μερικές είναι προς σωστές κατευθύνσεις, με άλλες εγώ μπορεί να διαφωνώ, σε άλλες μπορεί να συμφωνεί. Πάντως όσον αφορά τα απορρίμματα, δεν είναι δηλαδή λέει που είμαστε. Ναι, είμαστε, αλλά δεν αναφέρει πώς ξεκίνησε, πώς έγινε ο σύνδεσμος, ποιος τον έκανε, πώς λειτουργήσε, ποιος τον πήρε στα χέρια του, πώς προχώρησε, μετά τι έχει γίνει, πώς ξεκίνησε η ΜΟΠΑΚ, πώς έγινε. Υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Δεν υπήρχαν όμως οι βοήθειες που έπρεπε να υπάρχουν από την πολιτεία. Τώρα λοιπόν τελευταία υπήρξαν και οι εγκρίσεις των μελετών και οι βοήθειες της πολιτείας. Αυτό έχει να κάνει, συγγνώμη σας διακόπτω, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι. Επειδή η κυρία Ρεκατσίνα πολλές φορές αναρωτιέται και το θέτει και δημόσια, γιατί δεν έχει ακόμα δημοπρατηθεί η ΜΟΠΑΚ, για ποιο λόγο έχουμε καθυστερήσει. Γιατί δεν μπορεί ο Δρακονταϊδής να δημοπρατήσει τη ΜΟΠΑΚ μοναχός του. Όπως και εγώ να ήμουν και η κυρία Ρεκατσίνα να ήταν, δεν μπορούσε. Τις εντολές δημοπράτησης. Τη δίνει την άδεια τέλος πάντων τη δημοπράτησης ή το έγγραφο για να δημοπρατήσει. Το δίνει το Υπουργείο. Πώς λοιπόν θα δημοπρατήσει όταν δεν του δώσει από την Αθήνα το Υπουργείο. Δηλαδή εγώ θα το δημοπρατήσω με το έτσι θέλω. Πώς θα το δημοπρατήσω. Όλες οι εγκρίσεις, αυτά που λέει ο Δρακονταϊδής, εγώ θα θέλω να του καταλογίσω 500 άλλα μειονεκτήματα, 500 άλλα προβλήματα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, ας πούμε. Αλλά σε αυτή τη φάση ότι έλεγε θα δημοπρατήσουμε το φθινόπωρο και θα κάνουμε εκείνο και θα δημοπρατήσουμε μέχρι εκεί. Και ούτε έχασε χρονικό διάστημα εκεί που πήγε να αλλάξει το σχεδιασμό. Ότι πήγε να αλλάξει κακώς το σχεδιασμό. Τον Ιούνιο του 2016 που ανέφερε. Να βρει τη Λευκάδα, να κάνει στη Λευκάδα την εγκλουβή τη Χαδά εκεί πέρα. Ναι, ναι. Όχι Χαδά, Χιτά νομίζω. Και ούτε Χιταχητή. Χιτή. Τώρα μπερδεύουμε και τον κόσμο με τους ορισμούς, τέλος πάντων καταλαβαίνει ο κόσμος. Συγγνώμη, μα γι' αυτό θέλω να τα λέω, να μην τα λέω. Χάδα είναι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Χιτά είναι. Υπόλοιμα απορριμμάτων, ενώ το Χιτή είναι το υπόλοιμα τελείως μετά που υπάρξουν και κάποιες επεξεργασίες. Η ουσία είναι. Τι έχασε χρόνο. Επήγε να κάνει μια ενέργεια, επήγαμε εμείς απέναντι, αλλά εκείνη την ώρα δεν μπορούσε ούτε να δημοπρατήσει. Αφού είχε αλλάξει και ο σχεδιασμός, ο περιφερειακός είχε αλλάξει και οι ιστορίες οι άλλες είχαν αλλάξει, έπρεπε λοιπόν να περιμένει να πάρει κάποιες εγκρίσεις. Εκεί που έχει δίκιο. Τώρα θα μου πείτε, γιατί δεν λειτουργούν οι σταθμοί μεταφόρτωσης. Ο ένας τέλος πάντων, να μην πηγαίνουν και έρχονται τα μπορματοφόρα και να τα φέρουν. Τι να σας πω σε αυτά. Γιατί υπάρχουν πολλές μπάλες.
μπάλες εκεί πέρα δεμένες, οι οποίες θα σπάσουν, θα εκραγούν, ξέρω, θα πάρουν σωστά. Παιδιά, σε αυτά να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε τι θα γίνει. Τώρα, αν καθυστέρησε ή δεν καθυστέρησε, εγώ σας λέω ότι ο Δρακονταϊδής δεν καθυστέρησε. Δεν μπορούσε όμως ούτε να τρέξει και περισσότερο. Να μείνω λίγο σε αυτό. Ναι. Σε αυτό. Γιατί τώρα το ερώτημα είναι, και μάλιστα έχει τεθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν έχουν γίνει κατάλληλες ενέργειες προς την κατεύθυνση του να φτάσουμε στη δημοπράτηση χωρίς προβλήματα. Διότι υπογράμμισε, κυρία Ρακατσίνα, ότι χρειάζεται για να γίνει δημοπράτηση η παραχώρηση του οικοπαίδου, το οικόπεδο στο οποίο υπάρχει χωματερή και πρόκειται να κατασκευαστεί η ΜΟΠΑΚ, είναι του δημοσίου, πρέπει να παραχωρηθεί στο Δήμο, στη συνέχεια να εκδοθεί οικονομική άδεια. Και όλα αυτά είναι, λέει, πράγματα που απαιτούνται, που απαιτούν χρόνο. Και ρωτώ, δεν ξέρω, έπρεπε να έχουν διευθετηθεί. Κύριε Κουνιάκη, δεν το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι θέμα Δήμου, θέμα είναι λεπτομέρειες, αυτές είναι θέμα Υπουργείου. Αν η κυρία Ρακατσίνα έχει κάποια στοιχεία στα χέρια της που λέει το Υπουργείο δεν μας ζητήσατε την άδεια, εάν προβλέπεται να πάρει την άδεια μέσα να ξεκινήσει ο εργοβάτης να φτιάχνει αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι μπήκε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ο δηματοποιητής, βγάλανε μια άδεια, έπεσε κάτω διάδρομο, μπήκε ο δηματοποιητής, δεν είπανε δίπλα οι μπάλες, θα δημιουργηθεί και δεύτερος διάδρομος μέσα. Το θέμα είναι ότι αν αύριο το πρωί οι μπάλες σπάσουν, αν αύριο το πρωί όπως σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν νομίζω 500.000 μπάλες δεμένες στον πύργο, ειδικά γίνεται το Ελλαναδής. Φαίνεται από τα ντρόνς που σηκώνουν αυτοί, δεν μπορούν να πλησιάσουν, γίνεται το Ελλαναδής. Εδώ θα πρέπει να αναζητούμε λύση πού θα πάμε τις μπάλες αύριο το πρωί, ας πούμε, γιατί οι μπάλες για να μεταφερθούν θέλουν ειδικές άδειες, θέλουν ειδικά αυτοκίνητα. Δεν είναι εύκολο να πάρεις τώρα τις μπάλες από εδώ και να τις πας κάπου, ας πούμε, εκεί πέρα. Θα πρέπει ούτε, και σας λέω, θα δώσει το Υπουργείο, τέλος πάντων η κυβέρνηση, όποια και να είναι, 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια για να μεταφερθούν οι μπάλες όταν θα γίνουν εκεί πέρα και μια ανεξέλεγκτη ποσότητα. Δηλαδή δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό που υπάρχει σήμερα, υπάρχει να δεθούν οι μπάλες ένα ποσό. Δεν ξέρω πόσο είναι, δεν θυμάμαι τώρα, δεν παίζουν και αυτές τις λεπτομέρειες. Αλλά το θέμα είναι να καταλογίζουμε ευθύνες σε αυτούς που τις έχουν και να μην λέμε παραπάνω υπερβολές, γιατί θα βρεθούμε, έστω και αν εμείς να κληθούμε να διοικήσουμε αύριο το πρωί, όποιος κληθεί να διοικήσει, θα βρεθεί προεκπλήξεων, διότι το να λέμε άλλο, να συμβαίνουν άλλα και μετά να προσκρούσουμε πάνω σε κάποια άλλα, δεν νομίζω πως θα βοηθήσει εμάς τους ίδιους, ας πούμε, και γενικότερα και την τοπική κοινωνία. Ωραία. Μια που σας έχω εδώ, έκανε μια κριτική και βασίζομαι σε αυτό, γιατί μπορεί εσείς να τα ξέρετε καλύτερα, και για την περίπτωση του οικοπαίδου του Νταμαριού στους Φακιώτες, όπου με το σχεδιασμό προβλέπεται να πηγαίνουν τα ογκώδια απορρίμματα και εκεί ζητήθηκε μια υδρογεωλογική μελέτη, η οποία ακόμα δεν έχει εκπονηθεί, κάνοντας λόγο για μια δισκαμψία της Δημοτικής Αρχής πάνω στα ζητήματα αυτά τα 4,5 χρόνια, κύριε Μελά. Κύριε Πνίκη, εγώ αν ήμουν, καταρχήν δεν θα πήγαινα ποτέ, αν ήμουν Δημοτική Αρχή, δεν θα πήγαινα ποτέ μέσα στο ταμάρι των Σφακιωτών. Διότι γύρω-γύρω αναπτύσσονται σιγά-σιγά κατοικίες, είναι σε μια περιοχή που έχει διαφορετική δυνατότητα αξιοποίησης, θα ψάχνα να βρω ένα πιο καλύτερο χώρο, βασικά στην Νότια Λευκάδα, και αν είχε μεγαλύτερο κόστος μεταφοράς, ας πούμε. Τώρα, σε αυτά τι να σας πω, αν άργησε η υδρογεωλογική, εάν καταρχήν σε όλα τα τεχνικά, σε όλα τα έργα τα οποία δημοπρατούνται, οι πιστώσεις αυτή τη στιγμή είναι κατ' ουσίαν εικονικές. Δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που το Υπουργείο έκανε μια χρηματοδότηση σε ένα Δήμο, στο Δήμο Λευκάδας, και έστελνε και τα λεφτά και ο Δήμος θα είχε στο δικό του το ταμείο, μπορούσε δηλαδή να επισφεύσει διαδικασίες και τα υπόλοιπα. Υπάρχει μια δυσπραγία και στους εργολάβους και στους μελετητές και σε όλους. Mm-hmm. Και υπάρχει γιατί. Διότι είναι αναγκασμένοι όταν προχωρήσουμε σε μια φάση και βγάλουμε ένα λογαριασμό, το καταθέτουμε στο Δήμο, ο Δήμος τον στέλνει στην Αθήνα. Μάλιστα. Και πρέπει να έρθουν τα λεφτά από την Αθήνα. Φανταστείτε λοιπόν όλοι τώρα οι λογαριασμοί από όλη την Ελλάδα για διάφορα έργα να πηγαίνουν πάνω, γι' αυτό βλέπετε και έργα που σταματάνε, γι' αυτό βλέπετε έργα που δεν προχωράνε. Δηλαδή ο κάθε εργολάβος, ο κάθε μελετής θα κάνει να πουλήσει στο σπίτι για να πάει να φτιάξει μια μελέτη δικιά μου, τη στιγμή που έχει περιθώριες, δάνε παρατάσεις και βλέπετε τι γίνεται, ας πούμε, τώρα πώς είναι όλη αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Δεν είμαστε και στην καλύτερη οικονομική κατάσταση. Βέβαια, ο Δήμος Λευκάδας πιθανόν να έχει άλλες δυνατότητες. Αν την μελέτη την έχει προκηρύξει από ίδιους πόρους, θα μπορούσε να την πληρώσει από δικά του λεφτά. Εάν περιμένει να πάρει μια επιχορήγηση ή βάνω τα ή, δεν ξέρω, ας πούμε, ακριβώς, ούτε και με διαφορά αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Δεν νομίζω όμως τώρα, εντάξει, ότι πάμε εκεί πέρα και τα μη ανακυκλώσουμε και όλα αυτά που συμβαίνει. Ποια ανακύκλωση, που δεν γίνεται σχεδόν καθόλου ανακύκλωση τώρα. Ναι. Εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, ας πούμε, σε αυτό το σημείο. Εδώ είναι ένα οξύτατο πρόβλημα, είναι το πρώτο πρόβλημα της Λευκάδας, είναι αυτό που θα έπρεπε να συζητιέται. Ότι πρέπει εκεί πέρα να σταματήσει αυτή η ιστορία, πρέπει να δούμε πού θα πάμε, πώς θα πάμε, τι θα γίνει, γιατί για 3,5 χρόνια, έστω και αν αύριο το πρωί δημοπρατηθεί η ΜΟΠΑΚ, θα λειτουργήσει η ΜΟΠΑΚ αμέσως, θα πάρει αύριο το πρωί μπροστά, όπως βάζετε εσείς με το γυρίζοντα το διακόπτη στο αυτοκίνητό σας, ναι, και το παίρνετε και πάτε για την Αθήνα, μέχρι να εγκατασταθεί εκεί πέρα, να λειτουργήσει δοκιμαστικά, τέλος πάντων, να γίνει όλη αυτή η ιστορία που γίνεται, έχει ένα χρονικό ορίζοντα και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σχεδιασμό τι θα γίνει σε αυτά τα 3,5 χρόνια. Δεν ξέρω τι σχεδιασμό έχει η Δημοτική Αρχή. Θα πρέπει πάντως να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων, να δένονται λιγότερα.
και αυτό ο οποίο μετά θα λειτουργήσει και την ΕΠΑΚ να τα περάσει και μέσα από την ΕΠΑΚ αυτά που είναι δεμένα. Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Οπότε μπορεί να μα προλάβουν και οι επόμενε εκλογέ. Εντάξει, δεν φαντάζομαι τώρα αυτή την ιστορία, αλλά ποτέ μιλέ ποτέ στην Ελλάδα γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Με θυμάστε, σα έλεγα από την αρχή ότι δεν θα έχει λυθεί το πρόβλημα όταν μιλάγαμε στο ραδιόφωνο των απορριμμάτων. Όπως δεν θα έχει λυθεί και το πρόβλημα του νερού, όπως δεν θα έχουν λυθεί και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν, αν είσαστε δήμαρχος εν ενεργεία και είσαστε. Όχι, εγώ δεν απολογώ μία του Δρακονταϊδή, είσαστε στη θέση του Δρακονταϊδή, δεν θα θέλατε να λύσετε αυτά τα προβλήματα. Εντάξει, δεν θα θέλατε να κατεβείτε τις εκλογές. Απλώς. Τα έχει λύσει, τα έχει δρομολογήσει, θεωρεί η δημοτική αρχή. Ναι, εντάξει, έχουμε παρεξηγήσει και τη δυναμική τη δικιά μας, δηλαδή σαν τόπο. Η Λευκάδα είναι ένα πολύ μικρό τόπο, 15.000 κόσμο έχει το χειμώνα. Και μπορεί να φτάνει 100.000 το καλοκαίρι, αλλά δεν είμαστε και ο αφαλός της γης. Ναι. Μια σκέφτεται γιατί δεν τι γίνεται στην Κέρκυρα. Δηλαδή στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή ή στη Ζάκυνθο ή στον Πύργο δεν θέλουν να λύσουν τα προβλήματα. Είμαστε σε ένα κράτος το οποίο πάει, τι να σας πω, ξέρω εγώ πώς πάει, Αραμπάς. Αραμπάς. Ωραία. Κύριε Μελά, κλείνοντας... Γιατί αν θέλουν να το κάνουν αυτό, όπως έγινε με ΣΔΙΤΕ πάνω. Ναι. Για να πάμε και εμείς στα σκουπίδια, παραδείγματος χάρη, το λέω τώρα έτσι εκτός συζητήσεων, να πάμε και στα Γιάννα ή στην Κοζάνη. Πρέπει πάλι να βγουν κάποιες αποφάσεις και πρέπει εκεί πέρα που έγινε με ΣΔΙΤΕ, έχει γίνει για ορισμένο όγκο απορριμμάτων που είναι από αυτές τις περιοχές γύρω-γύρω, άσχετα αν είναι να τα φέρετε ή να μην τα φέρετε. Θέλει μετά άδειες μεταφοράς, ειδικό στόλο αυτοκινήτων μεταφοράς. Δεν μπορεί να τα πάρει με τα φορτηγά και να τρέχουν, ξέρω εγώ, ή εκείνο. Τέλος πάντων, να μην μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Πρέπει να μειωθεί ο όγκος αυτό το χρονικό διάστημα που θα λειτουργήσει ο ΜΟΚΑΚ, να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων. Πώς μπορεί να μειωθεί, με την κομποστοποίηση, μπορεί να μειωθεί με διάφορες άλλες μεθόδους που είναι γνωστές σε αυτούς που θα αναλάβουν να τις υλοποιήσουν. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθούν. Εκεί πέρα θα υπάρξουν κάποιες ψηφοφορίες, μπορεί και αυτό να τα προλάβουν να κάνει το Συμβούλιο αυτό πριν φύγει. Δεν ξέρω, ας πούμε. Πάντως το θέμα είναι να δείξουμε μια. Εκεί που πρέπει να δείξουμε, δηλαδή επιθετικότητα, να δείξουμε επιθετικότητα. Εκεί που πρέπει να δείξουμε μια μετριοπάθεια, μια μετριοπάθεια. Εκεί που πρέπει να δείξουμε μια διάθεση συνεργασίας. Πρέπει να δείξουμε μια διάθεση συνεργασίας. Άλλα είναι που μας χωρίζουν πάρα πολλά. Ωραία. Προσδιορίστε τι μου λίγο αυτή τη συνεργασία, τη διάθεση συνεργασίας. Γιατί, και θέλω να βασιστώ σε. Αν το ακούσατε, σε μια έτσι ανάλυση του κυρίου Μίτσουρα, του Πέτρου Μίτσουρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Ο οποίος έβαλε κάτω τα δεδομένα, είπε τι θα συνέβαινε με την απλή αναλογική και λέει ότι χαμηλώστε λίγο και τη ρητορική και τις προσδοκίες, διότι έτσι θα είναι τα κουκιά την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν τώρα. Κύριε Κουνιαγή. Πολύ καλά τα πει ο κύριος Μίτσορας, είπε ότι εδώ υπάρχουν 7-8 συνδυασμοί, ο πρώτος θα πάρει άντε να βγάλει 9 συμβούλους, ο δεύτερος άντε να βγάλει 7, ο άλλος άντε να βγάλει 7 και έφερε σαν παράδειγμα τι θα είχε συμβεί, δηλαδή ότι ο κύριος Δρακοντέης θα ήταν μειοψηφία στο συμβούλιο, θα χρειαζόταν και τον κύριο Ραβανή και τον κύριο... και τις ψήφους της Λαϊκής Ενότητας και τις ψήφους του συνδυασμού του κ. Γρηγόρη για να διοικήσει, γιατί θα έχει απέναντί του το συνδυασμό του κ. Μαργέλη με 11. Και είπε ότι χρειάζεται, ο πρώτος μπορεί να χρειαστεί και τον τρίτο και τον τέταρτο ή τον τέταρτο και τον πέμπτο. Δεν ξέρω τι θα δείξει κάλπο, τι θα βγάλει κάλπο από εκεί μέσα, ας πούμε. Μαγάρα να τα βρει ο πρώτος με το δεύτερο, που θα είναι και οι πιο δυνατοί συνδυασμοί, ας πούμε. Να τα βρει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Λέγοντας ότι οι πιο δυνατοί με την είναι τη δυναμική των κομμάτων, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί αυτά μπορεί να ανατραπούν. Μπορεί να μην επαληθευτεί η δυναμική των κομμάτων και να είναι άλλοι συνδυασμοί. Σωστό. Λέω πρώτος με το δεύτερο, ας πούμε. Άμα είναι η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, θα βρει πρώτη δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία με το δεύτερο, που θα είναι ή τη Νέα Δημοκρατία ή του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μπορεί να μην επαληθευτούν αυτές οι. Οι δικοί μας σχεδιασμοί, οι υποθέσεις, τέλος πάντων, είναι κάποιοι άλλοι. Πάντως, το θέμα είναι ότι ένα-δύο θέματα έχουν. Δεν μπορεί να μην συνεργαστεί σε ένα-δύο θέματα, ας πούμε. Μάλιστα. Το να πυροβολείς τα πόδια σου δεν λέει τίποτα. Ωραία. Πρέπει αυτή η κατάσταση. Τώρα, ποιος τη δημιούργησε εκεί πέρα τη χωματερή. Ωραία, τη δημιούργησε ο Δήμος Λευκάδος, γιατί ήταν τότε στα όρια τα δικά του. Ναι. Ήταν μέσα στα όρια τα δικά του. Δεν είπε κανένα στο Δήμο Λευκάδος, πάρε και τα σπίτια του Δραγάνου και του Αθανιού και φέρε τα στη Λευκάδα. Αυτό έγινε μετά. Με τη συνένωση όλου του Δήμου. Ναι. Πιο πριν ο Δήμος Λευκάδος έπαιρνε τα δικά του από το Καλαμίτσι, τον Άγιο Νικήτα, ξέρω εγώ, την Γιάννα και τα πήγαινε και αυτά εκεί πέρα. Αφού έπρεπε, έχουν υποδείξει άλλες περιοχές, δεν τις αποδεχθήκαμε όταν έπρεπε να τις αποδεχθούμε. Είμαστε οι μισοί απέναντι στους άλλους μισούς, γιατί να πάνε εκεί και να μην πάνε εκεί. Και τελικά τι κάναμε, τίποτα. Και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει στο αδιέξοδο. Λοιπόν. Κύριε Μελά, θα βάλουμε άνω τελεία. Πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά θέλω να μου πείτε τώρα, αυτή τη στιγμή, κλείνοντας, τι επόμενη μέρα. Έχουμε αφήσει μια συζήτηση. Εσείς συνεχίζετε κανονικά την καθοδό σας. Αυτόνομα. Κύριε Κουγιάκη, εγώ σας ξανάπα την προηγούμενη φορά ότι θα περιμένουν όλοι να δουν μέχρι το βράδυ που κλείνουν οι συνδυασμοί τι γίνεται. Λοιπόν, αν δουν λοιπόν εκεί πέρα και πούνε ότι να, ο Μελάς δεν έφερε συνδυασμό, μπορούν να πανηγυρίζουν. Εάν δουν ότι ο Μελάς έχει πάει συνδυασμό, πιστεύω πως θα λυπούνται. Λοιπόν.
Κοίταξε, κύριε Κουριάκη, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα να κατηγορήσουμε τη σημερινή δημοτική αρχή. Έχω πάρει μια επιστολή από έναν ενδιαφερόμενο, ο οποίος μου λέει, κύριε Μελάβη, έχεις στα ραδιόφωνα, έχεις το λόγο, λέει, έχεις λόγο και βήμα και μπορείς να πεις διάφορα πράγματα. Και σε παρακαλώ, λέει, να αναφέρεις και ένα θέμα που έχει σχέση με το δρόμο πίσω από το νοσοκομείο, πώς δεν έγινε με τις υψομετρικές, πώς μπήκανε μέσα, δεν έχουν μπει και αποχέτευση μεγαλύτερη και μικρότερη, πώς γίνανε αυτά τα έργα, ότι υπάρχουν καταγγελίες. Έχουν τεθεί αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο και από τον κύριο Γρηγόρη, αν θυμάμαι καλά. Έχει τεθεί αυτό το θέμα από τον κύριο Γρηγόρη. Ναι. Έχουν τεθεί αυτά τα θέματα. Λοιπόν, έχουμε περιθώριο να κάνουμε αντιπολίτευση αν θέλουμε, δηλαδή. Λέει γιατί μπήκαν τα φρεάτια από μέσα εκεί πέρα. Μάλιστα καταγγέλνει ότι έγινε και ένα έργο ρουσφέτ για να εξυπηρετήσει το σημερινό πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επιστολή αυτή μέσα. Εγώ σα λέω τι λέει στην επιστολή. Την έχουμε λάβει την επιστολή και εμείς, λοιπόν, σαν μέσο ενημέρωση. Και λοιπόν, νομίζω ότι έχει κοινοποιηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο η επιστολή. Αν θέλουμε λοιπόν, έχουμε λοιπόν περιθώριο να κάνουμε αντιπολίτευση για άλλα θέματα. Και μερικά θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά πρέπει να τα βλέπουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Επειδή είμαστε υποψήφοι τώρα για να πάρουμε δύο ψήφους παραπάνω και να δημιουργήσουμε, ξέρω εγώ, μια μεγάλη εντύπωση σε όλη αυτή την ιστορία, εγώ ούτε το έκανα ποτέ στη ζωή μου, ούτε και θα το κάνω. Μάλιστα. Κύριε Μελά, μένουμε εδώ. Θα είμαστε σε επικοινωνία έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σας και για τη γνώση σας σε πολλά πράγματα. Κλείστε. Κάτι άλλο το οποίο. Κύριε Γρηγόρη, με συγχωρείτε. Σας μελετάει ο κύριος Γρηγόρης αυτή τη στιγμή. Σας μελετάει. Θα σας στείλει κανένα μήνυμα τώρα, θα μας το βάλει και τους δύο. Να σας πω. Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα ότι το πνευματικό κέντρο του Δήμου έβγαλε αυτό το βιβλίο, το ημερολόγιο του Σπραντώνη του Χαλκιόπουλου. Mm-hmm. Νομίζω πως διεκδικούμε δάφνες, γιατί εμείς είχαμε αναδείξει αυτό σε μια εκπομπή σας πριν από δύο χρόνια, νομίζω, για τις 25 Μαρτίου. Το θυμάμαι. Και εμείς είχαμε αναδείξει το θέμα αυτό. Φαίνεται μας ακούσαν εκεί από το Δήμο, αποφασίσαν να το βγάλουν. Νομίζω πως ο Δήμος έχει παραλάβει όλα τα βιβλία και θα προγραμματίσει, λέει, και την εκδήλωση παρουσίασης. Είμαστε χρήσιμοι, νομίζω. Γιατί είμαστε και πρέπει να είμαστε χρήσιμοι. Και ξέρετε κάτι, και το χρεώνουμε σαν θετικό ότι κάποιοι μπορεί να άξουν την παρέμβαση αυτή, κύριε Μελά, και να είπαν να μια καλή ιδέα. Οπότε λοιπόν, βγαίνουμε ίσως λίγο από τα μικροπολιτικά πλαίσια και, αυτό λέω και, εγώ, αυτό και είναι λέω θετικό αυτό και το πιστώνουμε θετικά. Είδατε λοιπόν που προβληματίζουμε και αυτούς που έχουν την τύχη του τόπου θετικά πολλές φορές. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μέλλα, για την παρουσία. Καλά. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν,